Έχει τελειώσει ο τελικός, είναι όλοι, πώς το λένε, Με στην καλή χαρά. μέσα στην καλή χαρά και υπάρχει κοντινό πλάνο που πιάνει το Μεντιλίμπαρ να κάνει παρατηρήσεις στο Ροντινέι για το παιχνίδι, έτσι. Όντως. Μιλάμε κανένα δεκάλεπτο μετά τη λήξη του πεντάλεπτο. Τι ψυχρό έμανε αυτός ο... και στο Πούλμαν επάνω, τον είδα. Πολύ μιλίχιο το βλέμμα. Έχει μια φωτογραφία. Πολύ ψυχρή μία ρε ο άνθρωπος. Είναι η epic φωτο αυτή. Κοίτα εδώ. Κοίτα να δεις. Κοίτα να δεις πώς. Θα ρίξει και είναι ο Οδυσσέας Ελίτης. Έχει την κόμενα την πιτσιρίκα και γράφει το καινούριο στίχο και είναι το ηλιοβασίλεμα απέναντι και έχει τέτοια ηρεμία. Το θαύμασα εγώ αυτό το τύπο. Εσύ στιγούργος είσαι. Ναι. Μα είναι φοβερό. Ναι. Σαν να βλέπω τον Αλεπουδέλη με την πιτσιρίκα την κόμενα να απαγγείλει και να είναι έτοιμη να χύσει δάκρυα χαράς βλέποντάς το και να ήταν τόσο ερωτεύσιμος. Μιλάμε ο άνθρωπος, είναι φοβερός. Τον βλέπεις, είναι τρομερά ήρεμος. Εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό, και το έχω γράψει κιόλας και συμφωνήσαν και αρκετοί συνάδελφοι μπασκετικοί, μου θυμίζει πάρα πολύ τον Ίβκοβιτς. Δηλαδή, ο τρόπος που ο Ίβκοβιτς προετοίμαζε τους παίκτες του ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό του Μεντιλίμπαρ. Και αν δείτε, για να καταλάβετε το πόσο impact έχει κάνει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, το πόσο έχει αλλάξει το κομμάτι της ομάδας, δεν το λέω εγώ, το λένε οι παίκτες. Και κορυφαίος, όταν μιλάει, επειδή δεν δίνει πολλές συνεντεύξεις. Τώρα, Γιώργο, μου σε διαλύω λίγο, αλλά συγγνώμη, είναι ο Κώστας Φορτούνης. Ναι. Ο Κώστας Φορτούνης σήμερα, στο Σπόρ 24. Θα το πούμε πλάγια το Μεντιλίμπαρ. Επειδή λέγα το Μεντιλίμπαρ, γι' αυτό το λέω. Ναι. Το γενικά, okay, υπάρχει ο ενθουσιασμός και δικαίως στον απόϊχο της κατάκτησης του πρώτου ευρωπαϊκού τροπέου από τον Ολυμπιακό και για την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου στο ελληνικό επίπεδο. Αλλά το να ξαναδικεύουμε τόσο πολύ λίγο. Εγώ είμαι λίγο πιο μετριόφρονη γιατί. Για τον προπονητή λες. Ναι, εύκολα μετά μπορεί να έρθει και η. Αποκαθήλωση. Θα σε δικαιώσω κάτω από αυτήν. Κοίτα εδώ τι λέει. Ναι. Έρχεται την πρώτη μέρα, μας κάνει μια ομιλία μία ώρα και είπε να γίνουμε όλοι μαζί μια οικογένεια, να παλέψουμε ο ένας για τον άλλον, να αγαπάτε την ομάδα, να βάζετε τα πόδια στη φωτιά. Η προπονητή αυτόν τον άνθρωπο είναι χαρά Θεού. Πραγματικά λοιπόν του φεριστέ έδιναν τα πάντα. Μας έδωσε πολύ μεγάλη ψυχολογία, πίστευσε σε εμάς. Είναι ένας φανταστικός προπονητής, φανταστικός άνθρωπος, σέβεται τους πάντες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρέθηκε μπροστά μας και μας έφτασε μέχρι εκεί. Αυτό είναι άλλο. Τώρα αυτό θα το βάλουμε μετά και εγώ για την παραμονή. Εδώ εστιάζουμε λίγο στο Μεντιλίμπαρ. Yeah. Έχω ακούσει λοιπόν τον Ιμπόρα να μιλάει για το Μεντιλίμπαρ. Το Ρέτσο να μιλάει για το Μεντιλίμπαρ. Το Φορτούνι να μιλάει για το Μεντιλίμπαρ. Το Μαρινάκι στο φαγητό που κάνανε για τους, στο φαγητό που έγινε στην ενόψη του τελικού. Μιλάει για τους ανθρώπους της Φιωρεντίνα και λέει για το Μεντιλίμπαρ. Ο Τζολάκης λέει για το Μεντιλίμπαρ. Όλοι λέγανε για το Μεντιλίμπαρ. Και εμείς από αυτήν την εκπομπή, από τις πρώτες μέρες, είπα το ότι είναι ένας τρομερός διαχειριστής, ένας τρομερός, συγγνώμη, ένας τρομερός διαχειριστής, αλλά πραγματικά ένας πολύ καλός προπονητής και τρομερός influencer. Mm-hmm. Ό,τι δηλαδή δεν είχε ο Μίτσελ και δεν έχει ίσως και ο Λουτσέσκου, ίσως το έχει ο Αλμέιδα αυτό, το βρήκαμε σε αυτόν τον άνθρωπο. Θα δικαιώσω όμως τον Γιάννη σε αυτό που λέει. Αυτό που λέει ο Γιάννης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ θέλω να τον δω. Στο να φτιάξει την ομάδα. Ναι, γιατί τα έχει πάει περίφημα back-to-back με Σεβίλη και Ολυμπιακό, αναλαμβάνοντας τις ομάδες περίπου ίδιο χρονικό διάστημα, κάνα τρίμηνο σκάρτο. Και πιο χαλιά τη Σεβίλη. Έτσι, και τις έχει εκτοξεύσει. Οπότε σε αυτό σίγουρα παίρνει πολύ καλό βαθμό, γιατί σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι σύμπτωση. Αλλά να τον δούμε λίγο και με τις μεταγραφές και με την προετοιμασία και με το χτίσιμο και σε μια ολόκληρη σεζόν, έτσι. Θα του είναι πιο εύκολο, αφού σε σύντομο χρονικό διάστημα έκανε αυτά, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η λογική λέει ότι, το περισσότερο χρόνο να τη φτιάξει. Αλλά είναι και ερωτηματικό. Ναι. Θα δούμε πώς εδώ θα πάει. Εδώ κοίτα, ο Δίας. Ναι. Εντάξει, όλα αυτά τα κολλάς είναι. Λοιπόν, επικά. Το έχει κάνει. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της Μάρκα, της ηλεκτρονικής εκδόσης Μάρκα μετά τον τελικό. Mm-hmm. Πάντως, να πούμε για το Μεντιλίμπαρ, θα συμφωνήσω πάρα πολύ σε αυτό που λέει ο Γιάννης. Εγώ δεν μου αρέσουν πώς λένε, τα πολύ μεγάλα λόγια κτλ. Θέλω να τον δω να φτιάξει και την ομάδα. Δηλαδή, αν καταφέρει και πάρει τον Ολυμπιακό και τον ανεβάσει ακόμα περισσότερο επίπεδο, γιατί πια θα παίξει στο Europa League Ολυμπιακός. Και είναι στο League Stage, το οποίο σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός μετά από 12 χρόνια μπαίνει σε διαδικασία ομίλου, ένα είναι ομίλο, δεν είναι πολύ, να το δούμε τον Ολυμπιακό να το φτιάξει, να θέλει, ο ίδιος έχει πει ότι θέλει να κρατήσει το μεγαλύτερο κομμάτι του κορμού της ομάδας. Λογικό. Θέλουν να γίνουν πράγματα για αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Και να πω ότι όταν έφυγε από τη Σεβίλη,
παίκτες όπως ο Ράκιτιτς, ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, και άλλοι παίκτες έχουν πει ότι ήταν λάθος που έφυγε ο Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ έφυγε από τη Σεβίλη μόνο και μόνο γιατί η Σεβίλη δεν του έκανε κάποια κομμάτια στο κομμάτι των μεταγραφών. Δηλαδή δεν τον βοήθησε στο θέμα των μεταγραφών για να στήσει την ομάδα. Πούλησε τον Μπόνο που ήταν ο τερματοφύλακας. Έκαναν το ένα, έκαναν το άλλο και κάπου ο Μεντιλίμπαρ στράβωσε. Γιατί σου λέει: έχω κάποιους παίκτες οι οποίοι θέλω να στηρίζομαι πάνω σε αυτούς. Μου τους πουλάς έναν και μετά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, και θυμίσω ότι. Και δεν έφυγε και με πολλές ήττες, πιο πολλές σοπαλίες, έκανε παράιτες. Μετά, μα έχει και περισσότερες κατακτήσεις από ότι ήττες στη διοργάνωση. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό λέω ότι να τον δούμε λίγο να στήσει την ομάδα. Υποκλεινόμεθα στο μεγαλείο του προπονητή, αλλά από εκεί και πέρα σου λέω, επειδή πολλές φορές δεν ξέρεις τι γίνεται και πώς πάνε τα πράγματα, θέλω να τον δω να στείνει την ομάδα. Τώρα που διαχειρίστηκε ένα ρόστερ και ήξερε τι έπρεπε να κάνει με τον καθένα παίκτη και πώς να τους δέσει, γι' αυτό λέω ότι θυμίζει πάρα πολύ τον Ιβκοβιτς. Διάβαζα δηλαδή μια δήλωση του Δημήτροβιτς, του τερματοφύλακα της Σεβίλης, ο οποίος έλεγε ότι πριν το παιχνίδι δεν μιλάγαμε, πριν το τελικό 24 ώρες δεν μιλάγαμε, δεν είχαμε τίποτα, ήταν πιο χαλαρά τα πράγματα. Αυτό έκανε και με το τελικό, Γιάννη. Ναι. Δηλαδή, του λένε χθες του Ρέτσου, τι ήσαν, πολύ λίγα πράγματα, μόνο στα αποδυτήρια, τα στατικές φάσεις, πώς κάνουμε το ένα το άλλο. Για να μην τους φορτίσει ακόμα περισσότερο. Ναι.